Και πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία γιατί προκαλεί πολύ έντονες συζητήσεις η ανακοίνωση του Παλατιού για την επέμβαση της πριγκίπισσας Κέιτ Μίτλιτον, μια σοβαρή επέμβαση όπως φαίνεται ε, Θανάση Γκαβέ. Ε, λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η ενημέρωση περί επικείμενης επέμβασης του βασιλιά Γκαρόλου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει προκληθεί κάποια ανησυχία, διότι αν και η επέμβαση που έγινε χθε η ιδιωτική κλινική του Λονδίνου για την Kate Middleton, στην κοιλιακή χώρα, περιγράφεται από την ανακοίνωση ω επιτυχημένη και προγραμματισμένη, άρα όχι κάτι έκτακτο, mm -hmm. ε, παρόλα αυτά απαιτεί μεγάλη περίοδο ανάρρωση. Δηλαδή, η πριγκίπισσα τη Ουαλία θα μείνει περίπου δύο εβδομάδε στο νοσοκομείο και δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά τη πριν από το Πάσχα, δηλαδή τα τέλη Μαρτίου εδώ στην Βρετανία. Σημαίνει μήνε εκτό καθηκόντων. Φαίνεται ότι είναι κάτι σοβαρό. Το παλάτι τονίζει ότι δεν πρόκειται για καρκίνωμα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η πορεία τη υγεία τη. Αλλά πλέον υπάρχει και έστω πιο μικρή ανησυχία για τον Βασιλιά Κάρολο, διότι ανακοινώθηκε ότι και αυτό την ερχόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί σε νοσοκομείο για μια επέμβαση στον διωγγωμένο προστάτη του. Ε, τονίζεται και εδώ ότι θα υπάρξει μια περίοδο ανάρρωση, σύντομη, κατά την οποία ο Βασιλιά θα απέχει από τα καθήκοντά του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.